Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Σήμερα θα εξηγήσουμε μια σπουδαιοτάτη περικοπή ή μάλλον όχι περικοπή, ένα ολόκληρο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μη φοβήστε που ακούσατε ότι θα εξηγήσουμε ολόκληρο βιβλίο. Είναι μικρό βιβλίο, είναι το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ένα μικρό κεφάλαιο. Είναι η Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου. Θίγει το θέμα της πίστεως και αληθείας αφενός και της αγάπης αφετέρου. Ένα θέμα γύρω από το οποίο προβληματίζονται πολλοί στην εποχή μας, επειδή οι οικουμενιστέ και όχι μόνο οι οικουμενιστέ αλλά και άλλοι άνθρωποι ορθολογιστέ επικαλούνται την αγάπη, κηρύττουν την αγάπη, υπερεξέρουν την αγάπη, μιλούν για αγάπη, θέλουν μόνο αγάπη και παραθεωρούν, μειώνουν, παραβλέπουν, εξουθενώνουν θα έλεγα ή και καταργούν την αλήθεια και την πίστη. Και λένε έτσι με απλά λόγια, δεν έχει σημασία το τι πιστεύει κανείς, σημασία έχει να είναι καλός άνθρωπος, να έχει καλά αισθήματα, να κάνει καλά έργα. Αυτά τα πράγματα που ισχυρίζονται θα ειδούμε εάν είναι σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, εάν είναι σύμφωνα ή αντίθετα από αυτά τα οποία λέγει ο Θεόπνευστος Μεγάλος Απόστολος ο Ιωάννης στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή. Θα είμαι στο στούντιο μετά το πέρας της εκπομπής επί μισή ώρα και θα δεχόμεθα και τηλεφωνήματα. Κύριε Ζώγα, επειδή παρουσιάστηκαν αυτά τα ζητήματα αυτές τις ημέρες με τους οικουμενιστάς, γι' αυτό σκέφτηκα να εξηγήσουμε τη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Θα ήθελα πρώτα να σας υπενθυμίσω και πάλι τα τηλέφωνα του σταθμού. Το 3617-285, επαναλαμβάνω, 3617-285 και το 3637-810. Για μισή ώρα, τουλάχιστον μετά τη λήξη της εκπομπής, θα είμαστε εδώ. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε. Κύριε Σωτηρόπουλε, προτού προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, θα ήθελα να μας δώσετε μία απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολεί όχι μόνο ως μισθυνητούς χριστιανούς, αλλά γενικά όλους τους ανθρώπους στην πατρίδα μας. Τον τελευταίο καιρό παραστήκαμε μάρτυρες σεισμών. Δηλαδή έγιναν σε διάφορες περιοχές σεισμοί, είχαμε απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Στις τελευταίες διημέρες κυριολεκτικά φλέγονται τα δάση της βορειοανατολικής Αττικής. Έχουμε αποκαίδια, χάνονται περιουσίες, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, κατεστράφει η πανίδα. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Πώς ο Θεός που είναι αγάπη επιτρέπει αυτά τα πράγματα? Πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Είναι επίκαιρο το ερώτημα. Πραγματικώς η πατρίδα μας σύεται. Εσύστη πολλές φορές κατά το παρελθόν, πέστη πολλές καταστροφές κατά το παρελθόν από σεισμούς και τώρα τον τελευταίο καιρό σύστηκε με πολλούς σεισμούς όπως στην Κοζάνη, στα Βερβενά, στο Αίγιο και αλλού και θρυνήσαμε θύματα και μεγάλες καταστροφές και μαζί με τη γη σύονται, ταράσσονται και οι ψυχές των Ελλήνων που αγαπούν την πατρίδα και πονούν βλέποντας τις συμφορές της πατρίδος και επίσης πολλά επί πολλά έτη τώρα καίεται η πατρίδα, καίονται τα δάση και αυτές τις ημέρες καίγεται η βορειοανατολική Αττική, ένα ομορφότατο τμήμα της Αττικής καταντά, κατήδησε θα έλεγα σε ελληνιακό πεδίο, έχασε την ομορφιά και κάτω στην Αχαΐα επίσης γίνεται μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, μένεται η πυρκαγιά και σε άλλα μέρη της πατρίδος λοιπόν συμβαίνουν πυρκαγιές και όπως καίονται τα δάση καίονται αγαπητοί τηλεθεατέ και οι καρδιές των πραγματικών Ελλήνων. Καίγονται πραγματικά οι ψυχές όταν βλέπουν τη μεγάλη
καταστροφή της πατρίδος μας. Και διαρωτάται κανείς, όπως έδωσε το ερώτημα ο κύριος Ζώγας, που είναι και ερώτημα πολλών χριστιανών και Ελλήνων κατοίκων αυτής της χώρας, διαρωτάται κανείς γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτές τις συμφορές. Δεν είναι ο Θεός αγάπη? Ασφαλώς ο Θεός είναι αγάπη, και να μην φανεί παράδοξος ο λόγος που θα είπω, από αγάπη ο Θεός επιτρέπει τις συμφορές, όπως ένας στοργικός πατέρας, καλός παιδαγωγός, από αγάπη δίνει κάποτε μερικά χαστούκια στο παιδί του για να συμμορφωθεί. Μέσα στην Αγία Γραφή προφητεύονται οι σεισμοί και οι πυρκαγιές. Σεισμοί θα πείτε, το μιλήσαμε άλλοτε για το θέμα των σεισμών, θα επαναλάβω με μερικά πράγματα. Σεισμοί γίνονταν πάντοτε, ναι, αλλά ο Χριστός μίλησε για μεγάλους σεισμούς κατά τόπους ως ένα σημείο της πρόδρομο της Δευτέρας Παρουσίας. Όταν θα πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία, είπε ο Χριστός, εκτός των άλλων φοβερών σημείων, θα συμβαίνει και τούτο. Σεισμοί κατά τόπος, μεγάλοι, έτσι λέει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Σεισμοί κατά τόπος, μεγάλοι. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι των εσχάτων καιρών είναι αμαρτωλότεροι από τους ανθρώπους των προηγουμένων χριστιανικών εποχών, και ο Θεός επιτρέπει σεισμούς, μήπως συστούν και οι συνειδήσεις των ανθρώπων. Οι σεισμολόγοι βεβαιώνουν ότι στις ημέρες μας, στον αιώνα μας, συνέβησαν περισσότεροι σεισμοί από κάθε προηγούμενο αιώνα. Επίσης βεβαιώνουν ότι σύστηκαν και 200 τόποι της γης που δεν θεωρούνταν σεισμογενείς τόποι, και προβλέπουν οι σεισμολόγοι ισχυρότερους σεισμούς στο μέλλον. Ό,τι είπε ο Χριστός συμβαίνει και θα συμβεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο 20ος αιώνας, ο απατεώνας, είναι αμαρτωλότερος όντως από τους προηγουμένους αιώνες, έχει πέσει με τα μούτρα στην αμαρτία, προκαλεί συνεχώς το Θεό, και γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τους σεισμούς, παιδαγωγικός, όχι εκδικητικός, για να συστούν μερικές συνειδήσεις, να μετανοήσουν μερικοί άνθρωποι και να τύχουν σωτηρίας. Επίσης η Αποκάλυψη στο 8ο κεφάλαιο προλέγει τις πυρκαγιές. Τι λέει η Αποκάλυψη? Είδε ο Ιωάννης τους εσχάτους καιρούς με τις φοβερές θεομηνίες, μέσα στην πνευματική του τηλεόραση, να εκφροστώ έτσι, σαν τετελεσμένα γεγονότα, και λέγει ότι έπεσε συμφορά πάνω στη γη, πάνω στον πλανήτη, και κατεκάει η γη, κατεκάει το 1/3 των δέντρων της γης. Μάλιστα. Κατεκάει το 1/3 των δέντρων της γης. Προ λίγων ετών μια εφημερίδα που έκανε έρευνα έγραψε ότι περίπου έχει καεί το 1/3 των δασών της γης στην εποχή μας. Ο Άγιος Ιπόλυτος επίσης, που έρχεται μετά τους Αποστόλους, λέγει, προφητεύει και αυτός, ότι τους εσχάτους καιρούς θα συμβαίνουν αδόκητοι εμπρισμοί. Πυρκαγιές που δεν τις περιμένει κανείς. Τι ρωτάτε κανείς? Τι φταίνε τα δάση και βάζουν οι άνθρωποι φωτιές και καίνε τα δάση? Τα δάση είναι υγεία, τα δάση είναι ζωή. Τι φταίνε τα δάση? Περίμενε κανείς να υπάρχουν άνθρωποι να καταστρέφουν το οξυγόνο, να καταστρέφουν τη ζωή, να καταστρέφουν την ομορφιά, να καταστρέφουν τον πλανήτη, το μεγάλο σπίτι στο οποίο κατοικούν? Αδόκητοι εμπρισμοί, πυρκαγιές που δεν τις περίμενε κανείς, που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι άνθρωποι αρέσκονται να καίουν τα δάση. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, κύριε Ζώγα, λέει κάτι
που ίσως αναφέρεται και αυτό στις πυρκαγιές. Οι άνθρωποι, λέει, θα γίνουν πτωχοί διότι δεν θα αγαπούν τα δέντρα. Το αναφέρει σε μια προφητεία. Δεν θα αγαπούν τα δέντρα, τι έννοια έχει? Θα καταστρέφουν τα δέντρα. Αδιαφορούν οι πυρκαγιές όλα αυτά. Λοιπόν, ποια είναι τα αίτια που επιτρέπει ο Θεός αυτές τις μεγάλες συμφορές? Ποια είναι τα αίτια? Τα είπαμε εξ αφορμής των σεισμών σε προηγουμένη εκπομπή. Θα τα επαναλάβουμε, αδελφοί μου. Μερικά πράγματα πρέπει να επαναλαμβάνονται για να τα συνειδητοποιούμε και να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε αισθήματα, να γίνουμε πραγματικοί Έλληνες και πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να στρέψει ο Θεός την ευνοιά του πάλι προς την πατρίδα μας. Γιατί γίνονται αυτές οι συμφορές? Κύριε Σωτρόπουλε, συντόμως, γιατί δεν θα μας φτάνουν. Μια μεγάλη αιτία, αγαπητοί μου, είναι ότι δεν υπολογίζομαι το Θεό τους τελευταίους καιρούς. Περιφρονούμε, καταφρονούμε το Θεό. Άρχοντες, αλλά και λαός, άνθρωποι του λαού, δεν καταδέχονται καν να αναφέρουν το όνομα του Θεού. Δεν καταδέχονται να κάνουν μια θρησκευτική συζήτηση. Έχουμε γίνει καταφρονητές του Θεού και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Μιλάμε για τα πάντα, ενδιαφερόμεθα για τα πάντα. Δεν μιλάμε για το Θεό, δεν ενδιαφερόμεθα για το Θεό. Και όταν πολλοί αναφέρουν το όνομα του Θεού, δεν το αναφέρουν με καλή ιδέα, με καλά αισθήματα, αλλά με ασεβή διάθεση. Βλαστημούν το Θεό. Εδώ στην Ελλάδα βουίζουν τα αυτιά των ανθρώπων από τις βλασφημίες. Βλασφημούν το Θεό οι άνθρωποι, βλασφημούν τον Χριστό, το σαρκωμένο και σταυρωμένο Θεό, βλασφημούν την Παναγία σαν να είναι η πιο αμαρτωλή γυναίκα. Τι λέγω, καμιά αμαρτωλή γυναίκα δεν βλασφημείται όπως η Παναγία. Βλασφημούν το Σταυρό στον οποίο οφείλεται η σωτηρία μας, βλασφημούν τους Αγίους. Έχουμε λυσάξει, έχουμε δαιμονιστεί. Διαφέρομαι από τους πατέρες μας που ζούσαν εδώ και 50 και 70 και 100 χρόνια όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Ολίγοι, πολύ ολίγοι είναι οι ευσεβείς άνθρωποι και στενάζουν διότι βλέπουν αυτό το κατάντημα της Ορθόδοξης Ελληνικής Πατρίδας. Επιτρέπει ο Θεός τις συμφορές λόγω του γυμνισμού και λόγω της πορνογραφίας και λόγω των φοβερών σαρκικών αμαρτιών, πορνείας, μοιχείας, ασελγίας, παραφύσιν αμαρτιών. Πυρπολούνται τα δάση από φυσικές φωτιές και πυρπολείται η Ελλάδα από πνευματικές φωτιές. Πυρπολείται από το γυμνισμό, πυρπολείται από την πορνογραφία, πυρπολείται από όλα τα αισχρά αμαρτήματα. Σόδομα και Γόμορα κατήντησε ο τόπος. Και όπως ο Θεός έδωκε καταστροφή στα Σόδομα και Γόμορα, έτσι δίνει και στον τόπο μας καταστροφή. Όχι ευτυχώς, γιατί ο Θεός είναι πολύ έξυπνος, όχι στο βαθμό που έδωκε στα Σόδομα και Γόμορα. Αλλά αν δεν μετανοήσουμε, δεν ξέρω με τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Μια άλλη αιτία που γίνονται οι σεισμοί και οι πυρκαγιές που τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί αν δεν ήθελε ο Θεός, τίποτε δεν μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, είναι ότι τους τελευταίους καιρούς έχουν εκτραχυλιστεί τα μέσα της δημοσιότητας. Έχει εκτραχυλιστεί ο τύπος. Έχουν εκτραχυλιστεί τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις. Ως επιτοπλίστων προβάλλουν το κακό, διαφημίζουν το κακό. Ηρωνεύονται, μικτηρίζουν, χλεβάζουν με διαφόρους τρόπους πολεμούν το καλό, την ευσέβεια, τη σεμνότητα. Έχουν γίνει τα μέσα της δημοσιότητας προαγωγή προς το κακό. Φτάνουν μέχρι σημείο να προβάλλουν ακόμη και τη σατανολατρεία, τη μαγεία, τη σατανολατρεία. Είναι αυτά τα πράγματα φορητά, είναι ανεκτά, όπως το έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν τα σηκώνει η γη αυτά τα πράγματα, δεν τα σηκώνει ο ουρανός. Μια άλλη αιτία
για την οποία γίνονται σεισμοί και πυρκαγιές είναι κοινωνική αδικία. Μεγάλη κοινωνική αδικία υπάρχει στην πατρίδα μας. Λένε ότι η πατρίδα μας είναι πτωχή. Γιατί είναι πτωχή η πατρίδα? Διότι υπάρχουν μεγάλοι κλέφτες και καταχραστές στην πατρίδα. Οι Έλληνες λένε ότι είναι πλούσιοι. Είναι γεγονός ότι πολλοί Έλληνες είναι πλούσιοι και είναι πάμπλουτοι. Μεγιστάνες του πλούτου είναι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί Έλληνες οι οποίοι στενάζουν γιατί δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα οικόπεδο, να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, να στεγάσουν την οικογένειά τους. Δεν μπορούν να φτιάξουν ένα σπιτάκι, όλη τη ζωή τους να εργάζονται και να αποταμιεύουν. Πολλοί οικογενειάρχες, μερικοί και πολύτεκνοι, δεν μπορούν να φτιάξουν ένα σπίτι. Ενώ άλλοι έχουν οικόπεδα, μερικοί πλήθος οικόπεδα, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, βίλες πολυτελέστατες, κότερα, καταθέσεις στις τράπεζες του εσωτερικού, του εξωτερικού, σκληροί και ανάργητοι άνθρωποι. Και άλλοι μένουν μέσα σε ανήλια υπόγεια και στενάζουν διότι δεν μπορούν να εξοικονομήσουν το ενίκιο, να πληρώσουν το ανήλιο υπόγειο. Και ο τιμάριθμος ανεβαίνει συνεχώς και εμείς που ασχολούμαστε με φιλανθρωπικούς συλλόγους και ερευνούμε περιπτώσεις δυστυχίας, διαπιστώνουμε τραγικές περιπτώσεις δυστυχίας στις ημέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν και πεινάνε. Και να μην φαγεί αυτό η υπερβολή, γιατί οι πολλοί καλοπερνούν. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες άρχισαν και πεινάνε στις ημέρες μας. Οι πολλοί μεθάνε, όπως λέει ο Απόστολος, και άλλοι δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε, να αγοράσουν ένα γάλα για τα παιδιά τους. Επαναλαμβάνω, ερευνούμε περιπτώσεις δυστυχίας και ανακαλύπτουμε φρικτές περιπτώσεις δυστυχίας. Επίσης, υπάρχουν οικοδόμοι, πτωχαδάκια, τα οποία εργάζονται μέρα μεσημέρι κάτω από τον καυστικό ήλιο, έχουν κτίσει πλήθος σπίτια, άλλων σπίτια και δεν αξιώθηκαν να κτίσουν ένα δικό τους σπίτι. Μάλιστα, έχουν κτίσει δεκάδες ξένα σπίτια και δεν έχουν ένα δικό τους σπίτι να στεγάσουν τις οικογένειες. Λυπούμεθα για την μεγάλη καταστροφή που έγινε όχι μόνο στα δάση αλλά και σε πολλά σπίτια και καίεται η ψυχή μας, διότι όλα αυτά έχουν αντίκτυπο πάνω στην οικονομία του κράτους μας. Αλλά σκεπτόμεθα και το άλλο, ότι πολλές πολυτελέστατες βίλες κτίστηκαν με μεγάλες αδικίες από πτωχαδάκια που δεν έχουν δικό τους σπίτι, και βλέπει ο Θεός την αδικία και οργίζεται, και οι φωνές, λέει, των ανθρώπων που εργάζονται και δεν λαμβάνουν και αδικούνται ανεβαίνουν στα ότα Κυρίου Σαββαώθ, ανεβαίνουν στα αυτιά του Κυρίου των δυνάμεων, και ο Κύριος σύει τη γη. Επίσης, πολλές πνευματικές αδικίες, μεγάλες πνευματικές αδικίες, κραυγαλαίες αδικίες συμβαίνουν στον τόπο μας. Πατά ο ένας στο πτώμα του άλλου για να ανεβεί ψηλά. Δεν λαμβάνονται υπόψη αξιοκρατικά κριτήρια στην πατρίδα μας. Όποιος φάει τον άλλο, σαν κανίβαλοι εκφράζονται οι άνθρωποι. Όταν ο ένας καταφέρει να καταπατήσει τον άλλο και να ανεβεί, λέει, τον έφαγα. Να αναφέρω ένα ακόμη αίτιο, αγαπητοί μου, κι άλλα είναι αίτια, αλλά αυτό το αίτιο έχει ιδιαίτερη σημασία. Το άλλας εμοράνθη. Ποιο είναι το άλλας? Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι εκπρόσωποι της θρησκείας, της εκκλησίας, οι ιερείς, προπάντων οι αρχιερείς, οι δεσποτάδες, από τους οποίους ο λαός, ο ταλέπορος, οι νεότης και όλος ο λαός περιμένει να ειδεί καλό παράδειγμα. Τι παράδειγμα βλέπουμε τώρα τελευταία από τους αρχιερείς? Υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάπου 20 έντιμοι αρχιερείς, δεν το αμφισβητούμε αυτό, και είναι μια ελπίδα για την πατρίδα μας, για την εκκλησία μας. Αλλά οι πολλοί τι κάνουν? Κατασκανδαλίζουν το λαό με τις κραυγαλαίες αδικίες τους. Έχουν αφηνιάσει
να επιτραπεί να εκφραστώ έτσι. Έχουν αφηνιάσει. Πού είναι αυτές τις ημέρες να παρουσιαστούν οι δεσποτάδες, να κηρύξουν λιτανία, προσευχή, νηστεία για τους σεισμούς, για τις πυρκαγιές? Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να συνέρχονται μόνον σε ιερά σύνοδο ιεραρχίας για να εκλέγουν δεσποτάδες, τους ευλογωμένους τους και τους ομοίους τους κατά κανόνα. Για αυτά τα πράγματα σύει ο Θεός τη γη της Ελλάδος και η τη γη της Ελλάδος, και προπάντων επαναλαμβάνω και τονίζω για το αφηνίασμα και τα σκάνδαλα των αρχιεραίων. Και αν δεν μετανοήσουμε άρχοντες και λαός από τον μεγαλύτερο άρχοντα της πατρίδος μέχρι το πτωχαλάκι που κατοικεί μέσα σε μια καλύβη, μέσα σε μια τρόγυλη, εάν δεν μετανοήσουμε με νινιβητική μετάνοια, δεν χρειάζεται να είμαστε προφήτες, αγαπητοί τηλεθεατές, για να προβλέψουμε μεγαλύτερα δεινά στην πατρίδα μας. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Αν δεν μετανοούν οι πολλοί, να λάβει υπόψη ο Θεός τους ολίγους. Υπάρχουν μέσα στην πατρίδα μας εκλεκτές ψυχές που στενάζουν για όλα τα κακά που συμβαίνουν στον τόπο. Καίγεται η ψυχή τους, ταράσεται η ψυχή τους, στενάζουν, γονατίζουν, προσεύχονται. Ας λάβει υπόψη ο Θεός τις ολίγες αυτές ψυχές και ας ελεήσει την πατρίδα, διότι η πατρίδα πανταχώθεν πολεμείται φανερά, ύπολα, από εχθρούς, από φίλους και από μας τους Έλληνες που καταντήσαμε ανιδανικοί τώρα τελευταία. Δεν παραδεχόμαστε κανένα ιδανικό και γινόμαστε η κυριότερη αιτία της συμφοράς της πατρίδος. Ο Θεός να μας ελεήσει. Κύριε Σωτηρόπουλε, μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Στις 29 του περασμένου μηνός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, συμμετέσχε, τονίζω τη λέξη συμμετέσχε, σε λειτουργία που ετέλεσε ο Πάπας της Ρώμης στον Ναό του Αγίου Πέτρου. Ποια είναι η θέση? Τι μας λέει ο λόγος του Θεού για αυτό το θέμα? Τι κανόνες εκκλησίες τι προβλέπουν? Δηλαδή, ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο, με τον λόγο του Θεού, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας? Και αν δεν ενήργησε, τι ποινές προβλέπονται? Γιατί πραγματικά γνωρίζω χιλιάδες χριστιανούς, το λέω εκ των προτέρων, οι οποίοι όχι μόνο σκανδαλίστηκαν από την συμμετοχή του, έστω στο βαθμό στον οποίο συμμετέσχε στην παπική, ας πούμε, λειτουργία, αλλά σκανδαλίστηκαν και από την αδιαφορία που επέδειξαν σχεδόν όλοι οι ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Μιλάω τώρα για χιλιάδες περιπτώσεις. Εκτός ενός. Είπα σχεδόν όλοι. Έτσι, γι' αυτό έβαλα το κατάλαβα. Το σχεδόν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σχεδόν περιλαμβάνει μόνον, εννοεί μόνον ένα δυστυχώς. Μία μονάδα δηλαδή. Μία μονάδα. Δυστυχώς. Κύριε Ζώγα, γι' αυτό επέλεξα ακριβώς εξ αφορμής αυτού του συλλήτουργου που έγινε στη Ρώμη. Γι' αυτό επέλεξα σήμερα να το Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου, που μιλάει για την αγάπη και για την πίστη και για τη θέση, τη στάση που πρέπει να τηρούν οι πιστοί απέναντι των αιρετικών, ακριβώς εξ αφορμής αυτού του συλλήτουργου. Αλλά προτού εισέλθουμε στο θέμα, συμπληρωματικώς ήθελα κάτι να πω, γιατί αυτές τις ημέρες ανάστατη είμαι από τις θεομηνίες, από τους σεισμούς και από τις πυρκαγιές, από την καταστροφή της πατρίδας μας, της πιο ωραίας πατρίδας του κόσμου. Εγώ, αγαπητοί τηλεθεατές, περιοδεύω για να κηρύττω το Ευαγγέλιο και την Ορθοδοξία από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Κι άλλες ωραίες πατρίδες υπάρχουν, αλλά η ωραιότερη πατρίδα, δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες, είναι αντικειμενική αλήθεια. Όχι μόνο η ιστορικότερη πατρίδα, αλλά και η ωραιότερη πατρίδα είναι η ελληνική, και τώρα τελευταία χάνει την ομορφιά της με τις καταστροφές. Ήμουν ταραγμένος προχθές από τις πυρκαγιές αυτές και την ώρα της προσευχής μου άνοιξα την Αγία Γραφή. Κάμια φορά το κάνω αυτό όταν κάποιο πρόβλημα απασχολεί. Ανοίγω τυχαίως την Αγία Γραφή να δω εάν ο Θεός ομιλήσει με κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής για την Α ή Β περίπτωση. Λοιπόν, είπα: Θεέ μου, δείξε κάτι σχετικά με την καταστροφή που γίνεται, με τους σεισμούς, με τις πυρκαγιές. Και το μάτι μου έπεσε σε ένα χωρίο του 105 ψαλμού. Τι έλεγε το χωρίο αυτό?
παρόξυναν αυτόν εν της επιτιδεύμασιν αυτόν και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης. Με απλά λόγια, το χωρίο που έπεσαν τα μάτια μου έλεγε, οι άνθρωποι παρόξυναν, εξόργησαν το Θεό με τα αμαρτωλά και ασεβή έργα τους, και ο Θεός επέτρεψε μεγάλη καταστροφή, πλήθυνε την πτώση, πλήθυνε την καταστροφή, επέτρεψε μεγάλη καταστροφή. Είναι ακριβώς ό,τι αρμόζει στην περίπτωσή μας, και δύναται να διορθωθεί το κακό μόνο με μετάνοια. Μου έκανε εντύπωση, παρακολούθησα έτσι με ενδιαφέρον, με αγωνία ενημέρωση που έκανε το ραδιόφωνο για την καταστροφή από την Πυρκαγιά, και δεν είδα κανένα να λέει ότι η ελπίδα μας είναι στο Θεό. Όλοι μιλούσαν για φύση, για άνεμο, για θέληση και διάθεση το ανέμο. Μόνο δύο δημοσιογράφοι προς τιμή τους είπαν ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι άλλοι δεν μίλησαν καθόλου για Θεό, για αμαρτία, για μετάνοια. Είμαστε, θεωρούμαστε χριστιανική χώρα και συμπεριφερόμεθα σαν ειδωλολατρική χώρα. Τι λέγω, και οι ειδωλολάτρες που δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό επικαλούνταν πάντως τους ψεύτικους θεούς. Εμείς δεν επικαλούμαστε τον αληθινό Θεό. Εάν τον επικαλεστούμε, τότε ο Θεός θα μας σώσει. Κύριε Ζώγα, έχουμε μόνο 19 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Σαντρόπου. Θα εξηγήσω με την περικοπή σε δύο εκπομπές. Καλώς. Είναι καυτά τα θέματα που μας απασχολούν αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, διαβάστε σας παρακαλώ τη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ουκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνοκώτες την αλήθειαν. Δια την αλήθειαν την μένουσαν εν ημίν, και με θυμών έστε εις τον αιώνα. Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρα Θεού Πατρός και παρα Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. Να μείνουμε σε αυτούς τους τρεις στίχους σήμερα, και στην επομένη εκπομπή Συν Θεό θα συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Διαβάσω κι εγώ το κείμενο, και είναι καλά, αγαπητοί τηλεθεατές, να έχετε κι εσείς μπροστά σας την Αγία Γραφή, όσοι είστε χριστιανοί, και πιστεύω να είστε όλοι χριστιανοί όσοι ακούτε, να έχετε μπροστά σας το κείμενο, την Αγία Γραφή, να ανοίγετε και να παρακολουθείτε το ιερό κείμενο, τα ιερά νοήματα. Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου. Διαβάζομαι σήμερα μόνον τους τρεις στίχους. Ο πρεσβύτερος, εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ουκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνοκώτες την αλήθεια. Δια την αλήθεια την μένουσαν εν ημίν, και με θυμών έστε εις τον αιώνα. Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη, παρα Θεού Πατρός και παρα Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. Έχει μεγάλα θεολογικά νοήματα η περικοπή που ακούσατε, και θα μας απασχολήσει 10-15 λεπτά περίπου. Ο πρεσβύτερος, κύριε Σωτρόπουλε, ασφαλώς εννοεί τον εαυτό του ο Ιωάννης. Ασφαλώς. Ναι, αλλά γιατί όμως χρησιμοποιεί τον όρο πρεσβύτερος, όταν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον όρο Απόστολος? Μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον όρο Απόστολος, αλλά σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί τον όρο πρεσβύτερος, που σημαίνει εκκλησιαστικό αξίωμα. Δεν λέμε σήμερα τους ιερείς πρεσβυτέρους. Μάλιστα. Αλλά δεν ήταν απλώς ιερέψε. Την εποχή εκείνη και οι επίσκοποι λέγονταν πρεσβύτεροι. Βέβαια το Απόστολος είναι ανώτερο απ' όλα. Αλλά ο Ιωάννης προτιμά εδώ το πρεσβύτερος από ταπεινοφροσύνη, επειδή πρεσβύτεροι ονομάζονταν και οι ιερείς και οι αρχιερείς. Ενηλάσσεται δηλαδή ο όρος πρεσβύτερος και επίσκοπος, αλλά όχι, ναι, το αξιωμά τους. Και ο Πέτρος, ο κορυφαίος των 12, σε μια περίπτωση έτσι εκφράζει ταπεινά για το αξιωμά του.
Εγώ, λέγει ο συμπρεσβύτερος, απευθύνεται προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους ιερείς και τους αρχιερείς, και δεν λέγει εγώ Απόστολος, εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των του Χριστού παθημάτων, ο και της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός. Λοιπόν, όπως ο Πέτρος λέγει, παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρεσβύτερο, συμπρεσβύτερο μαζί με τους άλλους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, έτσι και ο Ιωάννης εκφράζεται ταπεινά για τον εαυτό του. Ενώ μπορούσε να πει ο Απόστολος, λέει ο πρεσβύτερος. Για τον Ιωάννη υπάρχει άλλος λόγος επιπλέον, να λέει ο πρεσβύτερος. Είναι ο λόγος της ηλικίας. Ναι. Ο Ιωάννης ήταν γέρον, έφτασε σε βαθύ γύρας, επέζησε όλων των Αποστόλων, και όταν έφτασε βαθύτατο γύρας και δεν μπορούσε να ομιλήσει, τον μετέφεραν επάνω σε φορείο και πήγαινε στις εκκλησιαστικές συνάξεις και έλεγε αυτή τη φράση: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους, παιδάκια μου, να έχετε μεταξύ σας αγάπη». Ένα συντομότατο κήρυγμα που σκορπούσε ρίγη συγκινήσεως στους αληθινούς εκείνους χριστιανούς της αποστολικής εποχής. Ο πρεσβύτερος, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε, χριστιανοί μου, ο γέροντας. Ο γέροντας είναι ένας τίτλος, προκαλεί σεβασμό στις ψυχές. Ο γέροντας, λέμε και σήμερα, για έναν Άγιο, έναν σεβαστό κληρικό, ιερομόναχο ή και απλός μοναχό. Εκοιμήθη προέτος ο γέροντας Παΐσιος, αλλά και εκείνος ήταν ταπεινός άνθρωπος, και όπως διάβαζα σε ένα βιβλίο του, λέει: «Με λένε γέροντα, δεν είμαι γέροντας, είμαι γέρος», έλεγε. «Είμαι γέρος, δεν είμαι γέροντας». Λοιπόν, ο γέροντας, υπάρχουν πολλοί γέροντες άξιοι μεγάλου σεβασμού, και από όλους τους γέροντας ο σπουδαιότερος είναι εδώ ο Ιωάννης, και λόγω αξιώματος εκκλησιαστικού και λόγω γύρατος. Ο γέροντας Ιωάννης. Κύριε Σωτηρόπουλε, από τους σημερινούς διαδόχους του Ιωάννου, πατριάρχες και επισκόπους, δυστυχώς οι περισσότεροι αρέσκονται σε βαρύγδουπους τίτλους. Παναγιώτατος, μακαριότατος, σεβασμιότατος, δηλαδή σε υπερθετικό βαθμό. Να θυμίσω κάτι, ένα πολύ νόστιμο προετών, αρκετών ετών, είχε δημοσιευθεί μια αγγελία για ομιλία που θα γινόταν επάνω στον Άριο Πάγο κατά την εορτή του Αποστόλου Παύλου, και έλεγε η αγγελία: «Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος», δίνει να μην πούμε το όνομα εκείνο του αρχιεπισκόπου που ήταν τότε, «ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος τάδε θα ομιλήσει για τον Μακάριο Παύλο». Ο μακαριότατος θα ομιλήσει για τον Μακάριο Παύλο. Ο Στεφανίδης, ο ιστορικός, λέγει: «Όταν οι άνθρωποι χάνουν την ουσία, τα πράγματα, αποδίδουν σημασία στους τύπους, στους τίτλους». Χαιρέτησε κάποιος κάποιο δεσπότη και είπε: «Πάτερ μου, την ευχή σας». Και εξοργίστηκε ο δέσποτας. Γιατί εξοργίστηκε? «Δεν είμαι», λέει, «πάτερ, είμαι δεσπότης». Ήθελε να το πει σεβασμιότατε. Εκείνος δεν ήξερε ότι είναι δεσπότης και είπε: «Πάτερ». Μα το «πάτερ» είναι ανώτερο από το σεβασμιότατος και από το μακαριότατος και από τον Παναγιώτατος. Πατέρες της Εκκλησίας δεν λέμε για τον Χρυσόστομο, για τον Βασίλειο, για τον Γρηγόριο? Το πατήρι είναι ανώτερο από όλα. Ο Παύλος δεν έλεγε: «Εγώ είμαι ο πνευματικός σας πατέρας, εγώ σας γέννησα δια του Ευαγγελίου»? Δεν θέλουν τον πατέρες. Μην τον πατέρες λέγεται για όλους τους παπάδες. Οι δεσποτάδες, άμα ακούσουν πάτερ, οργίζονται. Το έχω ακούσει και εγώ. Εξοργίζεται ο εγωισμός τους. Πρέπει να φτάσουμε σε μια εποχή να εκλέγει ο λαός και να εκλέγει ταπεινούς και αξίους της αποστολής τους επισκόπους. Με ορθόδοξο φρόνημα και με αρετή στη ζωή τους. Ακριβώς. Ο πρεσβύτερος, εκλεκτή κυρία και της τέκης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Εγώ, ο πρεσβύτερος Ιωάννης, απευθύνομαι σε μια εκλεκτή κυρία, λέγει, και στα τέκνα της τα οποία αγαπώ εν αληθεία, αληθινά. Εκλεκτή κυρία τώρα δεν είναι κανένα πρόσωπο, αγαπητοί τηλεθεατέ, αλλά εκλεκτή κυρία ονομάζεται μια τοπική εκκλησία προς την οποία απευθυνόταν ο Απόστολος.
όπως ο Χριστός ονομάζεται Κύριος, έτσι μετά τον Χριστό η Εκκλησία εδώ ονομάζεται Κυρία, εκλεκτή Κυρία, διότι την εξέλεξε ο Θεός, αποτελείται από μέλη τα οποία ο Θεός εξέλεξε και αποτελούν την Εκκλησία. Προσωποποιείται η Εκκλησία εδώ σαν να είναι μια γυναίκα, εκλεκτή Κυρία, όπως προσωποποιείται και σε άλλα μέρη της γραφής. Σημείων όφθη εν τουρανό γινή περιβεβλημένη τον ήλιο. Αλλά και ως νύμφη που παρουσιάζεται η Εκκλησία. Και ως νύμφη πάλι προσωποποιείται. Γι' αυτό λέγει απευθύνομαι στην εκλεκτή Κυρία, την τοπική Εκκλησία, και στα τέκνα της, στους χριστιανούς, τους πιστούς, που εγώ αγαπώ εν αληθεία. Τι σημαίνει αυτό το εν αληθεία, κύριε? Αυτό το εν αληθεία σημαίνει αγαπώ αληθινά. Γιατί λέει αληθινά? Διότι υπάρχει και ψεύτικη αγάπη. Η αγαπολογία. Αγάπη με λόγια, αγαπολογία. Λοιπόν, αηδιάζει κανείς μερικούς ανθρώπους που μιλάνε συνεχώς περί αγάπης, αγαπολογία. Λοιπόν, βλέπεις τώρα μια κόρη η οποία έχει ένα γέροντα πατέρα και τώρα σπάθει και σε αγαπώ πατερούλι μου, πατερούλι μου, πατερούλι μου, και δεν τον περιποιείται και τον ρίχνει στο γυροκομείο. Μάλιστα. Αυτή δεν είναι αγάπη πραγματική, είναι αληθεία, δεν είναι αληθινή αγάπη, τι είναι ψεύτικη αγάπη. Σήμερα το Αποστολικό Ανάγνωσμα ομιλούσε για ανυπόκριτη αγάπη. Υπάρχει υποκριτική αγάπη και υπάρχει ανυπόκριτη αγάπη. Ανυπόκριτη αγάπη είναι η αγάπη από την καρδιά του ανθρώπου, η οποία εκδηλώνεται και με καλά έργα και δεν σταματάει στα καλά έργα, αλλά προχωρεί στα καλά λόγια, αλλά προχωρεί στα καλά έργα. Αγάπη από την καρδιά, με ειλικρινή αισθήματα, που εκδηλώνεται και με καλά λόγια και δεν σταματάει στα λόγια, αλλά και με καλά έργα. Γι' αυτό λέγει αλλού ο Απόστολος Ιωάννη, να μην αγαπώ μόνο με λόγο και με γλώσσα, αλλά και με έργα και με αλήθεια, αληθινά, πραγματικά. Δεν μου λες, κύριε Ζώγα, αυτοί που μιλάνε πολύ περί αγάπης, οι οικουμενιστές, έχουν αγάπη, αναλυθεία, πραγματική αγάπη? Αν και δεν είμαι καρδιογνώστης, κύριε Σατρόπουλε, προσωπικά δεν πιστεύω ότι έχουν αγάπη. Αγαπούν τους κακοδόξους και μισούν εμάς τους ορθοδόξους. Όταν δίνουν ένα φραγκόπαπα, ένα πάστορα, ανοίγει η καρδούλα τους. Και άμα δουν ένα ορθόδοξο, ζηλωτή του Θεού και της Ορθοδοξίας, παθαίνουν αλλεργία. Λένε πότε να απαλλαγούν από την παρουσία του. Αυτοί είναι αυτοί που μιλάνε περί αγάπης. Πραγματική αγάπη έχουν οι χριστιανοί, οι συνειδητοί χριστιανοί. Και ούτε εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνοκώτες στην αλήθεια. Ο Ιωάννης είναι ο μαθητής της αγάπης. Εν τότες δεν μονοπολεί την αγάπη όπως οι οικουμενιστές. Δεν λέει αγαπώ μόνον εγώ. Δεν αγαπώ, λέει, μόνον εγώ, αλλά και όλοι όσοι γνώρισαν την αλήθεια. Αγαπούν εν αληθεία όσοι γνώρισαν την αλήθεια. Αγαπούν αληθινά όσοι γνώρισαν την αλήθεια του χριστιανισμού. Όσοι γνώρισαν το Χριστό που είναι η σαρκωμένη αλήθεια, η σταυρωμένη αλήθεια. Η αλήθεια που φτάνει μέχρι τη θυσία και την αυτοθεσία, η αγνή και ανιδιοτελής αλήθεια. Ο Χριστός έφερε στον κόσμο την εντολή της αγάπης καινούρια. Πού έγκυται το καινούριο στοιχείο? Θα αγαπάτε, είπε ο Χριστός, όπως εγώ σας αγάπησα. Ο Χριστός μας αγάπησε ανιδιοτελώς, δεν είχε καμιά ανάγκη από μας, δεν είχε κανένα συμφέρον από μας. Μας αγάπησε αγνά, μας αγάπησε τέλεια, μας αγάπησε μέχρι θυσίας και αυτοθυσίας, μέχρι σταυρικής θυσίας. Τέτοια αγάπη κηρύττει ο χριστιανισμός, που δεν κήρυξε κανένα συντριτής θρησκείας, δεν κήρυξε καμιά θρησκεία, καμιά ηθικολογία, καμιά κοινωνιολογία. Μας μένουν 5 λεπτά, κύριε Σατρόπουλε. Να αγαπάμε λοιπόν όπως αγαπούν όλοι. Σας αγαπώ, λέει, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι γνώρισαν την αλήθεια. Προηγείται η αλήθεια, προηγείται η πίστη
και ακολουθεί λογικός η αγάπη. Καρπός λοιπόν. Γνωρίζει κανείς την αλήθεια, γνωρίζει το Χριστό που είναι η αυτοαλήθεια και η αυτοαγάπη θα έλεγα, και συγκινείται από το παράδειγμα του Χριστού και έτσι αγαπάει και αυτός αληθινά χριστιανικά. Εάν χωρίσουμε την αγάπη από την αλήθεια, τότε εκφυλίζεται η αγάπη. Σας αγαπούμε, λέει, όλοι όσοι γνωρίσαμε την αλήθεια, δια την αλήθεια την μένωσαν εν ημίν. Σας αγαπούμε λόγω της αληθείας που υπάρχει σε εσάς. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί μου? Ο άνθρωπος του Θεού αγαπάει όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς του αγαπάει και προσεύχεται για αυτούς. Μισεί τις ασέβειες, αλλά αγαπάει τους ανθρώπους, έστω κι αν είναι ασεβείς. Αλλά γιατί τους αγαπάει? Δια την αλήθεια του χριστιανισμού, λόγω της αληθείας του χριστιανισμού, και αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο, και είναι δίκαιο αυτό, αγαπάει τους ανθρώπους στους οποίους υπάρχει η αλήθεια, η σωστή πίστη, η ορθοδοξία. Αγαπάει τους πιστούς περισσότερο, τους οικείους της πίστεως. Ο Απόστολος Πέτρος ομιλεί αλλού, για φιλαδελφία και αγάπη. Αγάπη γενικώς προς όλους τους ανθρώπους και φιλαδελφία, ειδικώς αγάπη προς τους αδελφούς, προς τους πιστούς, προς τους οικείους της πίστεως, προς τους ορθοδόξους. Αγαπούμε όλο τον κόσμο και τους εχθρούς, αλλά περισσότερο αγαπάμε αυτούς οι οποίοι έχουν την αλήθεια. Μένει σε αυτούς η αλήθεια, η ορθόδοξη πίστη. Και με θυμόν έστε εις τον αιώνα. Αυτό το έστε είναι μέλλον, οριστική, αλλά ισοδυναμεί με ευκτική. Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, να είστε εσείς τέλειοι. Και εδώ λέει για την αλήθεια, με θυμόν έστε εις τον αιώνα, ήθε η αλήθεια να παραμένει σε εσάς αιωνίως, διότι ήδη στην Αποστολική εποχή πολλοί εξέπεσαν από την αλήθεια και έγιναν αιρετικοί. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, έχετε τώρα την αλήθεια, μένει η αλήθεια σε εσάς και εύχομαι να παραμένει στον αιώνα, να παραμένει πάντοτε. Όταν μένει η αλήθεια μέσα στους ανθρώπους, τότε μένει και η αγάπη, η αληθινή αγάπη, η αγάπη του Χριστού. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν ερμηνεύσαμε παρά ένα μόνο στίχο από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Συν Θεώ θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή και να πέσουμε σε προσευχή, όσοι πιστεύουμε στον Κύριο και όσοι αγαπούμε την πατρίδα, να πέσουμε σε προσευχή, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου και να τον παρακαλέσουμε να ελεήσει τον τόπο μας. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Χαίρετε.